Θυελώδης άνεμη σαρών το νησί μας, με την πυροσβεστική υπηρεσία να βρίσκεται επιποδός για κοπές 17 δέντρων, εκ των οποίων οι 6 περιπτώσεις αφορούσαν το Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό στο ύψος του Φόδελε, στο Βενεράτο, στην καρδιά του Ηρακλείου, όπου η πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιές σε σταθμεμένο όχημα, αλλά και σε περίπτωση στις κάτω γούβες, όπου κλαδιά είχαν πέσει σε γραμμές ρεύματος μέσης τάσης. Ένα δέντρο έχει πέσει σε καλώδια μέσης τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρούμε να τα κόψουμε. Όπως επίσης αρκετές άλλες κοπές. Γενικά έχουμε μικροπροβλήματα με την κακοκαιρία αυτή. Πολύς αέρας. Και παντού υπάρχει κακοκαιρία και παντού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οι ισχυρές καταιγίδες και οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν τη νύχτα δημιούργησαν μικροπροβλήματα στα Χανιά. Σε δεκάδες περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να απομακρύνει κλαδιά από δρόμους τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε περιαστικές περιοχές. Πέρα από τις κοπές δέντρων, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για απεγκλωβισμό ατόμων από ασανσέρ εξαιτίας διακοπής ρεύματος και σε άλλα περιστατικά. Ο αέρας προκάλεσε αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε σε εγρήγορση και αν χρειαστεί, με επιφυλακή εφαρμόζουμε τις διαταγές και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Από το πρωί βρέχει στο Ρέθυμνο, ενώ στα ορεινά υπάρχει χιονόστρωση. Το θερμόμετρο δεν ξεπέρασε τους 7 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Ρεθύμνου, ενώ τη νύχτα θα υποχωρήσει μόλις στους 3 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, γιατί θα υπάρχει παγετός. Στο οροπέδιο Λασιθίου έκλεισαν αγροτικοί δρόμοι εντός του κάμπου λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού, όπως αγροτικοί δρόμοι από Άγιο Γεώργιο προς Ψυχρό και Τζαρμιάδο. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων υπήρξαν προβλήματα με τα πλοία της γραμμής στα λιμάνια του νησιού. Πυκός απαράδεκτη. Απλά ο καιρός ανέβαζε πολύ αέρα, δεν μπορούσε. Δηλαδή, τι θα προτιμούσανε, να μπούμε με τον αέρα και να βουλιάξουμε και να λέμε μετά τι, από το να κάτσουμε εκεί. Πλοίο της ΑΝΕΚ δεν μπορούσε να δέσει στο λιμάνι των Χανίων και χρειάστηκε να παραμείνει για αρκετή ώρα ανοιχτά, ενώ πλοίο των Μινωικών Γραμμών που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιά Σούδα Ηράκλειο έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου με καθυστέρηση 3 ωρών. Επειδή καθυστέρησαν οι Χανιώτες να κατέβουνε, έπιασε ο καιρός. Θα μπορούσε αν είχε μία ώρα καν για να ξεφορτώσει να έχουμε φύγει κατευθείαν. Ήτανε λίγο ταλαιπωρία. Ο κατάπλος του πλοίου έγινε με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση ρημουλκών και ήταν καθυστερημένος λόγω καθυστερημένου απόπλου, όπως είπαμε, από το λιμένα της Σούδας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στο λιμάνι την στιγμή εκείνη. Η ισχυρή άνεμη πνέουν σε Φαλάσσαρνα και Παλαιόχωρα με το νέο βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα. Κλειστά λόγω καιρού έμειναν το Παγκρίτιο Στάδιο, το Στάδιο Ελευθερίας και το Ανοιχτό Κολυμβητήριο στο Λίντο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου θα παραμείνει ανοιχτό σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.